Άστρα 92.8. Υπεύθυνο ραδιόφωνο. Με νεανική ψυχή. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας. Καλημέρα με χαμόγελα. Οδηγεί με ασφάλεια το ολότελα νέο BMW X1 S-Drive 18i. Ανακαλύψτε το άγνωστο. Καλή σας ημέρα ξανά, κυρίες και κύριοι. Είναι η δεύτερη ώρα της πρωινής έκδοσης. Είναι Παρασκευή σήμερα, 27 Μαΐου. Και να δούμε μαζί τα θέματα της επικαιρότητας. Στο μικρόφωνο η Αργύρο Γεωργιού Θωμά. Και για πρώτο θέμα είναι στην τηλεφωνική γραμμή εκ μέρους του Συνδέσμου Διαβητικών Κύπρου ο αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, ο κύριος Μιχάλης Μέζος. Καλή σας ημέρα, κύριε Μέζο. Καλημέρα σας. Καλημέρα και στους ακρατές. Λοιπόν, χτες είχε δημιουργηθεί μια μεγάλη αναστάτωση ανάμεσα στους διαβητικούς. Ίσως εσείς το γνωρίζετε και καλύτερα βέβαια. Πήραμε και εδώ αρκετά τηλέφωνα μετά το δημοσίευμα του Φιλελευθέρου για τα προβληματικά αντιδραστήρια και για το ότι έδειχναν λανθασμένες τιμές στις αναλύσεις. Λοιπόν, ξέρω ότι μιλήσατε και εσείς με το Υπουργείο Υγείας. Αργά το απόγευμα μιλήσαμε και εμείς. Μιλήσαμε και με την εταιρεία διαβητολόγων, η οποία όμως δεν θέλησε να τοποθετηθεί, καθώς όπως μας είπαν αυτό αφορά, δεν αφορά τον ιδιωτικό τομέα αλλά τον δημόσιο και από εκεί θα πρέπει να δοθούν εξηγήσεις. Βέβαια υπάρχει, κύριε Μέζο, και ένα ερώτημα αν αυτά τα αντιδραστήρια απολούνται και στην αγορά γενικότερα. Θα μας τα πείτε όμως και εσείς τι σας είπαν από το Υπουργείο με το οποίο επικοινωνήσατε. Σίγουρα είχαμε επικοινωνία με το Υπουργείο Υγείας. Το Υπουργείο Υγείας μας διαβεβαίωσε ότι η περίπτωση είναι η παλιά περίπτωση από τον Νιόβρη. Τα αντιδραστήρια πραγματικά είχαν πρόβλημα. Η εταιρεία που εισάγει τα αντιδραστήρια αντικατέστησε τα αντιδραστήρια με άλλα αντιδραστήρια μέχρι τον Μάρτιν που ήρθαν τα καινούργια αντιδραστήρια. Φαίνεται ότι πράγματι υπήρχε πρόβλημα, όμως διευθετήθηκε ανάμεσα. Αυτό σημαίνει ότι... Ναι, παρακαλώ. Η επικοινωνία μας με το Υπουργείο Υγείας ήταν σύντομη και η ανταπόκριση τους γρήγορη. Έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις ότι εμείς ανησυχούσαμε πραγματικά μήπως συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα. Έχουμε πάρει διαβεβαιώσεις ότι γίνονται όλοι οι έλεγχοι κανονικά το πρωτόκολλο που έχουν τα χημεία και θα συνεχίσουν να γίνονται ακόμα πιο εντατικά για να μην υπάρξει οτιδήποτε πρόβλημα. Η εφημερίδα επανέρχεται σήμερα και επιμένει ότι υπήρξε αδράνεια και αμέλεια από τις αρμόδιες αρχές προς τους ασθενείς με σαχαρώδη διαβήτη και δεν ξέρω αν συμφωνείτε με αυτή την διαπίστωση. Η ανταπόκριση που είχαμε από το Υπουργείο Υγείας μόλις ήρθαμε κοντά μας ήταν άμεση. Εμείς θα παρακολουθούμε το θέμα, αν υπάρξει οτιδήποτε πρόβλημα θα επέμβουμε. Επειδή θέλω να ρωτήσω, χτες όταν μίλησα και με διαβητολόγους μας είχαν καθησυχάσει ότι οι ασθενείς που πάσχουν από διαβήτη αν κάνουν κανονικά κάθε 3 μήνες όπως πρέπει την ανάλυση για την γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη θα είχαν διαπιστώσει το πρόβλημα και θα είχε διορθωθεί, δηλαδή ότι δεν υπήρξε κίνδυνος. Αυτό το επιβεβαιώνεται. Πιθανώς να μην υπήρξε κίνδυνος, αλλά δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό. Και ένα άλλο ερώτημα, επειδή προκύπτει έτσι επανειλημμένα το θέμα με τα μηχανάκια και με την αλλαγή που γίνεται και την ταλαιπωρία του κόσμου, τι έχετε να μας πείτε για αυτό το θέμα? Σε αυτό το θέμα έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο Υγείας να αναβαθμίσει τις προδιαγραφές για τα μηχανάκια και να μειώσει ακόμα την τιμή στο μηχανάκι που αγοράζει ο κόσμος. Ελπίζουμε με την αναβάθμιση των προδιαγραφών
να έχουμε μια πολύ καλύτερη ποιότητα από ό,τι είχαμε τώρα. Σε τι τιμές αγοράζετε αυτά τα μηχανάκια, κύριε Μέτσο? Σήμερα τα αγοράζουμε 25 ευρώ. Δεν είναι. Και κάθε, αν αγοράσει ένα τέτοιο μηχανάκι, αυτό πάει για αρκετό καιρό ή είναι... Περίπου 2,5 χρόνια. 2,5 χρόνια. Οπότε το κόστος δεν είναι, δεν θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι υπερβολικό τα 25. Υπερβολικό δεν είναι, αλλά έχουμε την αντίδραση του κόσμου. Καταλαβαίνετε, με την κρίση υπάρχει κόσμος που είναι 25 ευρώ. Εντάξει, και τα φάρμακα είναι ακριβά για τους διαβητικούς και αυτό είναι ένα άλλο πρόβλημα το οποίο συντείνει μαζί με τα μηχανάκια και τα λοιπά. Οπωσδήποτε είναι ακριβά, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα είναι πανακριβά. Όμως στο κρατικό συνταγολόγιο υπάρχουν αρκετά φάρμακα τα οποία μπορεί να προμηθευτεί κάποιος δικαιούχος. Εσείς εξετάσατε το γεγονός αν αυτά τα αντιδραστήρια είχαν διοχετευτεί και στον ιδιωτικό τομέα? Δεν μπορούμε να το δούμε στον ιδιωτικό τομέα. Έχω κάνει κάποιες έρευνες σαν σύνδεσμος. Δεν έχουμε δει αντιδράσεις από τα μέλη μας, ούτε και στο κρατικό τομέα είχαμε πάρα πολλές αντιδράσεις. Οπότε το κρατούμε στα θετικά αυτό, με την ελπίδα ότι δεν υπήρξε πρόβλημα. Ελπίζω ότι δεν υπήρξε. Βέβαια, εμείς προτρέπουμε τα μέλη μας τώρα να κάνουν και τις δικές τους αναλύσεις στο σπίτι, αλλά και όπου νομίζουν ότι υπάρχει πρόβλημα να επαναλάβουν την ανάλυση. Αυτή η ανάλυση της γλυκόζης λιωμένης αιμοσφαιρής είναι ακριβή να γίνεται στον ιδιωτικό τομέα? Όχι, δεν είναι πανακριβή, αλλά δεν σημαίνει ότι με το να γίνει στον ιδιωτικό τομέα θα είναι πιο καλή. Σωστό, σωστό και αυτό. Απλά το έχω ρωτήσει αν κάποιος θέλει να ελέγξει διπλά, ας πούμε, το θέμα που έχει προκύψει τώρα, ειδικά αν θα πάνε κάποιοι και στον ιδιωτικό τομέα να κάνουν τις σχετικές αναλύσεις για να είμαι βέβαιη για τις τιμές σακάρες στο αίμα. Αν θεωρεί ότι υπάρχει πραγματικά πρόβλημα, μπορεί να το κάνει. Όμως ας το επαναλάβει στον κρατικό τομέα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μέτσο. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καθησυχαστικός λοιπόν ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Διαβητικών Κύπρου. Στην τηλεφωνική γραμμή μας ακούει όμως και ο Πρόεδρος της ΠΑΣΙΚΙ, ο κύριος Σωτήρης Κούμας. Κύριε Κούμα, καλημέρα. Καλημέρα σας, κυρία Θωμάση, σας και στους ακροατές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για το θέμα αυτό που έχει προκύψει με τα αντιδραστήρια. Φαίνεται να καθησυχάζεται ο κόσμος. Τι έχετε να μας πείτε εσείς ως γιατρός, έτσι, ένα σχόλιο πρώτο? Σίγουρα δεν πρέπει να σκορπίζουμε πανικό μεταξύ των ασθενών. Για το θέμα των αναλύσεων προς τη μέτρηση της γλυκόζης λιωμένης. Όμως την ίδια στιγμή πρέπει να καυστηριάσουμε το γεγονός και να τοποθετηθούμε. Από ό,τι άκουσα από το ρεπορτάζ σας, γιατί δεν έχουμε και ιδιαίτερη ενημέρωση εμείς ως γιατροί, το πρόβλημα προέκυψε από τον Νοέμβριο και λύθηκε τον Μάρτιο. Έτσι έχει γίνει η τοποθέτηση. Αυτό δείχνει μια καθυστέρηση 4 μηνών. Και πρέπει να το καυστηριάσουμε αυτό και παράλληλα να ζητήσουμε όπως διερευνηθεί αυτό το πράγμα. Εμείς σαν γιατροί θα πούμε ότι αυτό αποδεικνύει σε τι άσχημο περιβάλλον καλούνται οι γιατροί να παρέχουν ιατρική φροντίδα. Χάνουμε την αξιοπιστία μας. Και είμαι βέβαιος ότι οι διαβητικοί ασθενείς όλοι θα ρωτούν από σήμερα τους, ή από χτες μάλλον θα ρωτούσα, τους θεράποντες γιατρούς, οι οποίοι μπορεί ούτε καν να γνωρίζουν αυτό το θέμα. Τουλάχιστον εγώ που είμαι μέσα στο νοσοκομείο, ούτε καν γνώριζα ότι υπήρχε ένα πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι μιλήσαμε και με την εταιρεία των διαβητολόγων και αυτοί δεν γνώριζαν πολλά, ότι όχι δημοσιευτεί. Δηλαδή πρέπει να γίνει κατανοητό σε τι συνθήκες καλούνται γιατροί να ασκήσουν ιατρική. Και σήμερα πρέπει να απαντούν, να δώσουν εξηγήσεις. Ενώ δεν έχουν καν συμμετοχή σε αυτό το πράγμα. Από την άλλη, ποιος παίρνει την ευθύνη? Εντάξει, καταλάβω ότι η γλυκόζη λιωμένη δεν είναι τόσο. Ότι το κάνουμε κάθε τρεις μήνες. Αλλά τούτον είναι μια μικρή αποτύπωση της εικόνας στην οποία καλούμαστε να εργαστούμε. Και επιτέλους πρέπει να γίνουν διορθωτικά μέτρα για να αποδοθούν και ευθύνες εκεί που υπάρχουν. Δεν μπορούμε εμείς οι γιατροί δηλαδή να εξαρτώμαστε από αποφάσεις άλλων. Αλλά εμείς να καλούμαστε στο τέλος να παίρνουμε την ευθύνη. Στο τέλος να την πληρώνει ασθενής. Ναι. Αντιλαμβάνομαι ότι το τοποθετείτε και γενικότερα το ζήτημα αυτό. Το ότι παίρνονται ερήμην σας αποφάσεις. Αυτό είναι το θέμα.
κάποιοι άλλοι παίρνουν αποφάσεις για το πώς οι γιατροί θα εξασκήσουν ιατρική πράξη. Επιτέλους αυτό το πράγμα πρέπει να σταματήσει. Δεν είναι αυτοί που σπουδάζουν ιατρική, δεν είναι αυτοί που βλέπουν τον άρρωστο και πρέπει να του δώσουν τη θεραπεία. Επιτέλους πρέπει να γίνεται μια έγκαιρη ενημέρωση, εκεί που γίνονται λάθη κατανοητών ότι μπορεί να γίνουν, πρέπει να διορθώνονται άμεσα, όχι να περιμένουμε 4 μήνες. Αλίμον. Επειδή είναι και σε εξέλιξη οι παραπομπές ασθενών στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια από τα δημόσια και επειδή υποτίθεται ότι θα ήσασταν σε έναν διάλογο και με το Υπουργείο, τι γίνεται στον τομέα αυτό? Η κυρία, η Γενική Διευθύντρια του Υπουργείου Υγείας, η κυρία Γιαννάκη, έχει ήδη δηλώσει ότι δεκάδες ασθενείς έχουν παραπεμφθεί στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια. Εντάξει, πρέπει να επανατοποθετηθώ. Σκοπός μας, η πρόθεση μας δεν είναι καθόλου να εμποδίσουμε τους συμπολίτες ασθενείς μας ώστε τη δεδομένη στιγμή να τους παραχωρηθεί αυτό που τους ανήκει. Την ίδια στιγμή όμως πρέπει να πούμε ότι ο τρόπος που γίνεται αυτό δεν μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Πρέπει να πούμε ότι έχει εξαγγελθεί το πιλωτικό πρόγραμμα. Εμείς, από ό,τι φαίνεται ως γιατροί του δημοσίου, μένουμε απ' έξω γιατί έχει διασυνδεθεί κακώς η συμμετοχή μας με την υποχρεωτική χρήση κάρτας ηλεκτρονικού ελέγχου. Κακώς έχει αυτονομαστεί ως κίνητρο για τους γιατρούς του δημοσίου, γιατί θεωρούν ότι μετά να μας δώσουν κάποια λεφτά, δεν θα αναφερθώ στους αριθμούς, θεωρούν ότι μπορούν να μας δελεάσουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Εμείς ως γιατροί του δημοσίου από τον Οκτώβριο είχαμε δηλώσει ότι θα συμμετέχουμε σε αυτό το πρόγραμμα, όχι για τα λεφτά, αλλά για τους ασθενείς. Είναι κατανοητό ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε τους συμπολίτες μας. Και παράλληλα πρέπει σκοπός ήταν να κρατηθεί σε ζωή, σε σωστή λειτουργία τα δημόσια νοσηλευτήρια. Με αυτό που γίνεται υπάρχει μεγάλος κίνδυνος η δουλειά που γίνεται στα δημόσια νοσηλευτήρια να μειωθεί, η ποιότητα να μειωθεί. Την ίδια στιγμή αναμέναμε ότι, εντάξει, με το παρόν μέτρο που εξαγγέλθηκε, αναμέναμε και την άλλη πλευρά, δηλαδή να εξαγγελθούν ήδη και διορθωτικά μέτρα, ώστε να μην παράγουμε αυτές τις μεγάλες και μακρές λίστες αναμονής. Δεν έχουν εξαγγελθεί, μας λέτε? Όχι. Δεν έχουν γίνει καμία εισήγηση απολύτως πώς θα μειώσουμε αυτές τις λίστες. Γιατί όπως κάνουμε στην ιατρική, δεν είναι μόνο να θεραπεύσουμε την δεδομένη στιγμή το σύμπτωμα. Πρέπει να βρούμε την αιτία, τη ρίζα και να δώσουμε ριζική θεραπεία. Δυστυχώς αυτό δεν γίνεται. Όλα είναι αποθέτονται την αυτονόμηση. Εμείς έχουμε εγκαλέσει πάρα πολλές φορές πριν την οποιαδήποτε αυτονόμηση να γίνει αναδιοργάνωση των νοσοκομείων, να ενισχυθούν ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στην αυτονόμηση. Ούτε στην αυτονόμηση θα καταφέρουμε να μπούμε όπως πάμε, ούτε σε ΓΕΣΥ θα μπορέσουμε. Και αυτό εμείς καλούμε, ναι, να εφαρμοστεί το ΓΕΣΥ. Γιατί δεν εφαρμόζεται επιτέλους? Καλούσαμε να γίνουν κάποια μέτρα διορθωτικά, μας έλεγαν δεν υπάρχουν λεφτά. Ξαφνικά 8-9 εκατομμύρια βρεθήκαν. Καταλάβω, ναι, και το τονίζω αυτό, ναι. Πρέπει επιτέλους οι ασθενείς να πάρουν αυτό που τους ανήκει. Αλλά πώς? Δηλαδή συνέχεια εμείς τα δημόσια νοσηλευτήρια, γιατί δεν έχουμε τις συνθήκες, και παράδειγμα είναι το πρώτο θέμα που ασχοληθήκαμε, να παράγουμε λίστες αναμονής για να διαφετεύονται αλλού. Και με αρκετά μεγάλο κόστος, γιατί νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε και μια αναφορά. Διαβάζοντας σήμερα από την Χαραυγή, φαίνεται πως το κόστος στον ιδιωτικό τομέα για αρκετές εξετάσεις είναι υπερδιπλάσιο από ό,τι στον δημόσιο τομέα. Και παρόλο που επιχορηγείται από το Υπουργείο Υγείας αυτό, στο τέλος ο ασθενής καλείται να πληρώσει αρκετά χρήματα. Σίγουρα το κόστος είναι μεγαλύτερο στον ιδιωτικό τομέα. Έχουμε θέσει εμείς το θέμα αυτό, σίγουρα φυσικά δεν το θέτουμε έτσι, εμείς το θέτουμε καθαρά ως προς το κόστος της δεδομένης ιατρικής πράξης. Δεν βλέπουμε το συνολικό κόστος, δεν έχουμε και το δικαίωμα. Θεωρώ ότι αυτά πρέπει να συζητηθούν περισσότερο με τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο. Τι εννοείται με το κόστος της ιατρικής πράξης? Εξηγήστε μας το λίγο περισσότερο αν θέλετε. Τις τιμές που έχουν δοθεί από το Υπουργείο και έχουν γίνει αποδεκτές από τα ιδιωτικά νοσηλευτήρια ή από ιδιώτες γιατρούς, είναι μαζί και τα νοσήλια, είναι και η ιατρική πράξη. Mm-hmm. Εμείς ως γιατροί, αυτό που βάζουμε ως ερώτημα,
προσκέψη είναι ποια η διαφορά της ιατρικής πράξης των δημόσιων και στον ιδιωτικό τομέα. Αλλά εντάξει, θεωρώ ότι είναι ένα θέμα το οποίο αυτό έπρεπε να προηγηθεί μια σωστή διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου και του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου. Γι' αυτό και αν προσέξατε τις τελευταίες μέρες έχουν εκδοθεί ανακοινώσεις, έχει γίνει αντίδραση από τον Παγκύπριο Ιατρικό Σύλλογο, ότι αυτά δεν έχουν συζητηθεί απόλυτα. Ακριβώς αυτό θα έλεγα. Υπάρχουν και παράπονα που περνούμε και εμείς εδώ, ξέρετε, και από ιδιώτες, ότι δεν έχουν ζητηθεί οι προσφορές από όλους. Υπάρχει κάποια διάκριση και το που παραπέμπονται οι ασθενείς, όχι από τους γιατρούς του Δημοσίου, γενικά από το Υπουργείο Υγείας που έχει κάνει τον κατάλογο με τους ιδιώτες. Εμείς ως συντεχνία των δημοσίων δεν έχουμε ασχοληθεί, ούτε έχουμε το δικαίωμα θεωρώ να ασχοληθούμε με αυτόν σε τέτοιο βαθμό, αλλά σίγουρα από τη στιγμή που υπάρχουν αντιδράσεις σημαίνει ότι δεν έχει προηγηθεί ένας σωστός διάλογος όπως έπρεπε. Την ίδια στιγμή πρέπει να πούμε ότι ναι, στόχος μας είναι το ΓΕΣΥ. Αυτές οι πράξεις όπως γίνονται ίσως να δυσκολέψουν την εφαρμογή του ΓΕΣΥ. Στο ΓΕΣΥ η ελεύθερη πρόσβαση στο γιατρό εδώ καταργείται. Μάλιστα. Ένα βασικός πυλώνας του Γενικού Σχέδιου Υγείας. Εμείς όμως ως γιατροί σίγουρα θα επιμένουμε και θα πούμε ότι ναι, πλέον αυτή η προσέγγιση προς τους γιατρούς του δημοσίου δεν μας ικανοποιεί καθόλου. Πρέπει να πω ότι ενώ είμαστε σε διάλογο με το Υπουργείο Υγείας από το Φεβρουάριο, είπαμε κάθε εβδομάδα να μας συναντιόμαστε, να συζητήσουμε, επιτέλους να λύσουμε τα προβλήματα της καθημερινότητας, τουναντίον η στάση από το Υπουργείο Υγείας μας λυπεί πάρα πολύ. Ενώ είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν όλα αυτά πριν να τα εξαγγείλουν, τίποτε δεν έκαναν και έτσι τελικά και μονομερώς προσπαθούν να εφαρμόσουν ένα μέτρο ως προς τη χρήση της ηλεκτρονικής κάρτας. Ερωτώ, αφού από το Φεβρουάριο μας εγνώριζαν το θέμα από τον Οκτώβριο. Το Φεβρουάριο αρχίσαμε ένα διάλογο και δεν μπορούσαν να το βάλουν έγκαιρα. Υποτίθεται... Γιατί εμείς θεωρούμε ότι, ναι, ότι η κάρτα, ναι, εμείς την αποδεχόμαστε. Αλλά όταν θα αποδώσει και τα δικαιώματα προς τον εργαζόμενο τον γιατρό. Υποτίθεται ότι θα το βλέπατε και πιλωτικά το ζήτημα αυτό, από ό,τι κατάλαβα και από δηλώσεις που είχε κάνει ο Υπουργός Υγείας. Δεν προχώρησε, έμεινε ως εκεί. Δεν προχώρησαν καθόλου, αλλά γιατί πιλωτικά. Εμείς είπαμε να το χρησιμοποιήσουμε, για μας είναι απλό το πράγμα. Να τη χρησιμοποιήσουμε 24 ώρες, ό,τι γράψει, ό,τι χρωστούμε, θα το χρωστούμε, θα το δουλεύουμε. Ό,τι χρωστά όμως, ό,τι δικαιώματα αποδίδει στον εργαζόμενο, στον γιατρό, εννοούμε είτε οικονομικά, αλλά είτε και σε χρόνο ανάπαυση. Γιατί επιτέλους πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο γιατρός όταν δουλεύει υπερβολικά περισσότερες ώρες, το οποίο θα αποδείξει η κάρτα και εκεί που τη χρησιμοποιεί σε νοσοκομεία είναι για αυτόν τον σκοπό, λες στον γιατρό, γιατρέ, δούλεψες πάρα πολλές ώρες, μπορεί να μην είσαι ούτε σωματικά ούτε ψυχολογικά, ψυχικά, εντάξει ώστε να αναλάβεις ιατρική ευθύνη, εκτέλεσης πράξης. Και του λέει πήγαινε σπίτι ξεκουράστο. Γιατί δεν έρχεται το Υπουργείο να κάτσει να τα συζητήσει. Απλώς κάποιες διακηρύξεις ή από τον ίδιο τον Υπουργό έχουν μόνο το χαρακτήρα της προφορικής δέσμευσης. Εμείς έχουμε μπει, δώστε μας τα γραψός, να συζητήσουμε και να βγάλουμε έναν αποτέλεσμα. Γιατί αυτό δεν γίνεται. Ή τους εμποδίζει δηλαδή. Εκτός αν τους φοβίζει κάτι. Καταλάβουν ότι ήδη καταπατούσαν κάποιον νόμο, ναι, γιατί υπάρχει ο νόμος περί της οργάνωσης του χρόνου εργασίας του 2002 και καταλαβαίνουν ότι τον καταπατούσαν. Αλλά για μας ότι δήθεν δεν τηρούμε έναν κανονισμό, αμέσως μας πυροβολάνε. Βγαίνει η εντύπωση στο τέλος ότι για όλα στα δημόσια νοσηλευτήρια ένοχοι είναι οι γιατροί. Νομίζω επιτέλους πρέπει να ασχοληθούν με το δάσος και όχι μόνο με το δέντρο. Εκεί που έχουμε ευθύνες, είμαστε έτοιμοι να τις αναλάβουμε και να προσπαθήσουμε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις. Αλλά δεν θες κάνουμε μόνο μερός εμείς μόνο. Η αντίθετη πλευρά τι κάνει. Σε τελική ανάλυση έχουν και την πολιτική ευθύνη ώστε να δώσουν έναν επίπεδο σωστών ιατρικής περίθαψης. Ωραία. Να ρωτήσω σήμερα, συνέρχεται η γραμματεία της Παγκύπριας Συντεχνίας των... Ναι, πολύ σωστά. Ήδη πρέπει να συνέλθουμε, πρέπει να πάρουμε κάποιες αποφάσεις.
Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το θέμα της κάρτας. Το λέω, είναι η αντιμετώπιση των γιατρών του δημοσίου. Μας έχουν αφήσει εκεί μόνοι μας, να βγάλουμε εμείς τα φίδια από την τρύπα, όταν θέλουν γιατροί να βοηθήσουν, όταν όμως πρέπει να βοηθήσουν τους γιατρούς, τίποτε δεν γίνεται. Τονίζω, ναι, είμαστε σε ένα διάλογο. Έχουμε ξεπεράσει κατά πολύ τις 6 εβδομάδες, όπως ορίζει ο κώδικας βιομηχανικών σχέσεων. Πρέπει πλέον ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Γιατί πρέπει να κάνουμε άλλο έννοια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το πρώτο θέμα που δείξατε. Εμείς πρέπει να ασχολούμαστε, να εργαζόμαστε σε ανοίξεις συνθήκες. Η υποστελέχωση συνεχίζει. Καλούμε τίποτε. Δηλαδή, από τα 8 εκατομμύρια να κάνω ή από τα 9, δεν μπορούσαν να βρουν ένα κοντήλι, ένα μέρος, ώστε να προσλάβουν γιατρούς, ώστε να μην παράγονται αυτές οι λίστες. Μια απλή λύση. Γιατί αυτό δεν έχει γίνει. Λένε ότι ζητούν γιατρούς, αλλά δεν υπάρχει ανταπόκριση και υπάρχει και πρόβλημα. Και σε... πρέπει να το. Αυτό είναι πολύ σωστά τοποθετήστε. Πρέπει είναι όχι μόνο κουδουνάκι, είναι καμπάνα κινδύνου αυτό. Όταν πλέον οι γιατροί δεν έχουν ενδιαφέρον να έρθουν στα δημόσια νοσηλευτήρια, σημαίνει ότι οι συνθήκες που δουλεύουν, που καλούνται να δουλέψουν και γνωρίζουν που θα πάνε να δουλέψουν, δεν ικανοποιούν κανένα. Δεν θα παραστήσει στο νοσοκομείο, δηλαδή να κάνει τον τροχονόμο, να απλώ να παράγει λίστες αναμονής και μετά να είσαι και υπόχρεο να τις κατευθύνεις κάπου. Μάλιστα. Είμαστε γιατροί, έχουμε σπουδάσει από 12 χρόνια μήνυμα ο καθένας. Πρέπει επιτέλους να γίνει κατανοητό, να μας δοθούν οι συνθήκες. Γιατί σε άλλες χώρες όλα αυτά παρέχονται και εμάς δεν μπορούν επιτέλους. Κάνουν δηλώσεις ότι θέλουν τα δημόσια νοσηλευτήρια να παραμείνουν η ραχοκοκαλιά της υγείας. Πώς, με τις κινήσεις, πώς θα λήξουν αυτά. Να περιμένουμε τη λήψη κάποιων μέτρων να αποφασίσετε σήμερα. Είναι πιθανά. Ναι, η γραμματεία θα συνέλθει και πιθανόν να προτείνει λήψη μέτρων. Γιατί δεν είναι θέμα μόνο της κάρτας. Λέω, είναι η αντιμετώπιση των γιατρών. Ευχαριστώ, κύριε Κούμα. Θα τα πούμε ποτέ. Να δούμε τι θα αποφασίσετε σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Θα συνδεθούμε, κυρίες και κύριοι, με την αστυνομία αμέσως τώρα, γιατί υπάρχει ένα θέμα με ένα περιστατικό που έγινε χθες βράδυ στην Λέμεσο. Υπήρξαν πυροβολισμοί, μαχαιρώματα, 3 τραυματίες συνολικά. Περιμένουμε να μας συνδέσουν με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας. Είναι ο κύριος Αγγελίδης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα σας, κύριε Αγγελίδη. Καλή σας μέρα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαστε ότι υπήρξε ένα σοβαρό περιστατικό χθες στην Λεμεσό με 3 τραυματίες. Είχαν πυροβολισμούς και μαχαιρώματα. Ναι, υπάρχει μια υπόθεση στην Λεμεσό. Εξετάζεται όντως η υπόθεση απόπειρας φόνου. Συγκεκριμένα υπάρχουν 3 παραπονούμενοι και έχουν συλληφθεί 2 ύποπτοι για την υπόθεση αυτή. Οι ύποπτοι είναι ηλικία 39 και 40 χρόνων. Όσον αφορά τα γεγονότα, χθες γύρω στις 10 το βράδυ είχε επισκεφτεί μια γυναίκα των 39 χρονών, ένα από τους υπόπτους, για να συζητήσουν κάποια θέματα τα οποία υπήρξαν κάποιες διαφορές που είχαν στο παρελθόν μεταξύ τους. Και σε κάποιον χρόνο στη συνέχεια επισκέφτηκαν την συγκεκριμένη κατοικία που βρίσκεται η κοπέλα που συζητούσε με τον 39 χρονών, ο αραβωνιαστικός της, με ακόμα 2 πρόσωπα. Ακολούθησε συμπλοκή των 3 με τον 39 χρόνια ακόμα έναν πρόσωπο, με αποτέλεσμα τα 3 πρόσωπα να τραυματιστούν. Όσον αφορά το πρώτο πρόσωπο, έχει θλαστικό τραύμα στην αριστερή μας χάλη και στο βραχίωνα και η κατάσταση του είναι κρίσιμη, και οι άλλοι 2 τραύματα σε διάφορα μέρη του σώματος τους. Οι επιθέσεις εκεί στο σκηνή, στο μέρος, έχουν γίνει με βάση τις μαρτυρίες με μαχαίρι. Όπως είχα πει, έχουν συλληφθεί. Μόνο επειδή υπάρχει και μια πληροφόρηση για πυροβολό όπλο, ναι, το διαψεύδεται. Υπάρχει και μια πληροφόρηση ότι είχε χρησιμοποιηθεί και πυροβολό όπλο. Όντως, και ένα θέμα το οποίο εξετάζεται και είχε ακουστεί μάλιστα και ένας πυροβολισμός. Τα 2 πρόσωπα έχουν συλληφθεί με δικαστικά εντάλματα και θα παρουσιαστούν στο δικαστήριο, όπως είχα πει, 39 και 40. Ενώ από την πλευρά των παραπονουμένων είναι 3 οι παραπονούμενοι, 3 οι τραυματίες, εκ των οποίων ο ένας. Η κατάσταση του θεωρείται σύμφωνα με τους ιατρούς κρίσιμη και είχε υποβληθεί παράλληλα σε χειρουργική επέμβαση. Ο λόγος του επεισοδίου είναι κάτι το οποίο εξετάζεται και βεβαίως συνεχίζονται οι έρευνες στη σκηνή και λαμβάνονται καταθέσεις. Ευχαριστώ, κύριε Αγγελίδη, πάρα πολύ για την ενημέρωση. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα.
Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι θα γίνει σήμερα στα λιμάνια, αφού έχει εξαγγελθεί από τους υπαλλήλους της Αρχής Λιμένων 2 ώρες στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι σήμερα, με αφορμή την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να κατηγορήσει τον πρόεδρο της συντεχνίας της ΙΑΛΤ, τον κύριο Πάτσαλο, ότι προέβαινε σε δηλώσεις που, για την παραχώρηση υπηρεσιών ρημούλκησης και προήλυσης στην περιοχή Βασιλικού Ετρίτους, δυσφημώντας την αρχή. Θα καλημερίσω στην τηλεφωνική γραμμή εκ μέρους της ειδικής ΕΚΠΕΟ τον κύριο Γλάφκο Κωνσταντίνου. Καλημέρα, κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα, κυρία Θωμά, καλημέρα στους ακροατές. Λοιπόν, δεν ξέρω αν εσείς στην πρακτική σας έχετε ξανασυναντήσει τέτοιο περιστατικό, δηλαδή να κατηγορείτε συντεχνιακός για την άσκηση της ιδιότητάς του. Νομίζω ότι πρώτη φορά γίνεται αυτό, δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Νομίζω όχι μόνο η κυρία πρώτη φορά γίνεται, αλλά γενικά σε όλο το... σε υπηρεσίες οι οποίες ασχολούνται και με το συνδικαλισμό, ιδίως όσον αφορά οι συνδικαλιστές να είναι και υπάλληλοι των οργανισμών. Είναι πρώτη φορά το οποίο συμβαίνει. Έτσι είναι τα πράγματα, δηλαδή όπως έχουν κατηγορείται ότι δυσφημούσε την αρχή ο κύριος Πάτσαλος και ως αποτέλεσμα θα ληφθούν μέτρα εναντίον του, ποια μπορεί να είναι αυτά τα μέτρα? Δεν ξέρουμε ποια θα είναι αυτά τα μέτρα, όμως εμείς καταγγέλουμε την ενέργεια της Αρχής Λιμένων να προστατεύσει κατηγορία, γιατί αφού και αντικείμενο της κατηγορίας, το θέμα της κατηγορίας ήταν μια επιστολή η οποία εστάληκε προς την εταιρεία Βιτόλ και προς την Τρόικα υπό την ιδιότητα του σαν πρόεδρος της συντεχνίας της υπαλλήλων της Αρχής Λιμένων Κύπρου και με έντυπα της συντεχνίας του, χωρίς εκείνη την επιστολή να γίνεται καμία αναφορά για την διπλή του ιδιότητα, για την άλλη ιδιότητα του σαν προϊστάμενος του κλάδου του λογιστηρίου, μέσα κατηγορήθηκε ότι με τον τρόπο του δυσφημούσε την Αρχή Λιμένων και κατηγορούσε τόσο τη διεύθυνση όσο και το Διοικητικό Συμβούλιο. Mm-hmm. Και παρόλο ότι ανατέθηκε σε ανεξάρτητον ουδέτερον εκτός υπηρεσίας, εννοώ ερευνώντα λειτουργών, και παρά τα πορίσματα και τα ευρήματα του Υπουργού δεν ετεκμηρίωναν την κατηγορία, η Αρχή Λιμένων συνεχίζει να επιμένει ότι πρέπει να γίνει εκδίκαση και πρέπει να γίνει δίκη για να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα εναντίον του συγκεκριμένου υπαλλήλου. Και αυτή την δίκη ποιος θα την κάνει, το Διοικητικό Συμβούλιο? Το Διοικητικό Συμβούλιο. Το οποίο θα συνέλθει στις 12 το μεσημέρι, γι' αυτό και έχετε εξαγγείλει. Ναι, εμείς έχουμε εξαγγείλει και θα επιμένουμε, γιατί είναι σοβαρό το θέμα. Εάν καταφέρει το Διοικητικό Συμβούλιο να καταφέρει να περάσει απόφαση καταδικαστική για τον υπάλληλο, σημαίνει ότι φημώνονται πλέον όλοι οι συνδικαλιστικές ή οι συνδικαλιστές οι οποίοι τυχάνει να είναι και υπάλληλοι της Αρχής Λιμένων. Θα έλεγα εγώ, και όχι μόνο, είναι αυτό που λέγαμε στην αρχή, ότι είναι ένα γεγονός που είναι πρωτάκουστο για τα συνδικαλιστικά θέσμια στον τόπο και αυτό ίσως αποτελέσει και προηγούμενο, όχι μόνο για την Αρχή Λιμένων, έτσι? Ναι, νομίζω όμως, γιατί δεν είναι, με συγχωρείτε, δεν είναι δικαστική απόφαση, δεν είναι απόφαση δικαστηρίου, είναι μια απόφαση ενός Διοικητικού Συμβουλίου. Οι οποίε αποφάσει του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να έρθει και έναν άλλο Διοικητικό Συμβουλίο, τι οποίε να μείνει υιοθετήσει. Δεν θα δημιουργηθεί προηγούμενο, αλλά εκείνο το οποίο θα ήθελα εγώ να συμπληρώσω, ότι παρά τα πολλά τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν, όπω είναι γνωστό ήδη, η Αρχή Λιμένων θα αρχίσει να εργάζεται μέσα σε ένα νέο περιβάλλον ιδιωτικοποίηση, παρά τι επανειλημμένε μα επιστολέ και παρεκκλήσεις τις οποίες θέτουμε ενώπιον του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως συζητήσουμε τα προβλήματα που προκύπτουν και οι ευθύρες υποχρεώσεις της υπηρεσίας απέναντι στους υπαλλήλους της Αρχής Λιμένων και αυτούς οι οποίοι θα μείνουν, αυτοί οι οποίοι θα φύγουν, ασχολούνται με τέτοια μορφής θέματα, τα οποία πιστεύω μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα φέρουν. Είναι μια μορφή πίεσης προς τους εργαζόμενους εκεί να μην συνεχίζουν τις αντιδράσεις, λέτε? Όχι, δεν νομίζω ότι ήταν μορφή πίεσης. Είναι μια μορφή πίεσης προς τους υπαλλήλους, τους ίδιους, αυτοί οι οποίοι δεν περιορίζονται μέσα στα στενά συμφέροντα των υπαλλήλων. Δεν κινούνται συνδικαλιστικά μέσα στα στενά συμφέροντα των υπαλλήλων.
Γιατί η κατηγορία η οποία προσάπτεται είναι μια κατηγορία για την οποία έθελε ο συγκεκριμένος υπάλληλος και στην οποία και εμείς συμμετείχαμε και είχαμε και συνάντηση μαζί με τον Γενικό Ελεκτή και να καταγγείλουμε κάποιες ενέργειες της Αρχής Λιμένων, οι οποίες ενέργειες ζημίωσαν την ίδια την Αρχή Λιμένων εκατομμύρια ευρώ. Δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να φημώσει τους υπαλλήλους στο να μην προχωρούν να διεκδικούν κάποια δικά τους δικαιώματα. Απλά θέλει να τους περιορίσει αυτή τη συνδικαλιστική δραστηριότητα κάποιων υπαλλήλων που είναι ευαίσθητα πάνω σε άλλα συστήματα γενικού συμφέροντος, γενικού ωφέλους τόσο της υπηρεσίας όσο και τους κράτους, όπως να μην εκφράζονται. Γιατί και εμάς δεν είναι η πρώτη φορά στην οποία μας κατηγόρησε ο Υπουργός. Εμάς στη Στιδική Κότα εναντιωνόμαστε εναντίον των ιδιωτικοποιήσεων. Όταν λέγαμε ότι πρέπει να κάνουμε να γίνει μια μελέτη βιωσιμότητας για το νέο καθεστώς το οποίο θα δημιουργηθεί μέσα στην Αρχή Λιμένων, μας απαντούσε ότι αυτή είναι θέμα πολιτικής και δεν είναι θέμα συνδικαλιστικό για το οποίο εσείς πρέπει να ασχολείστε. Εγώ πιστεύω ότι είναι αυτός ο λόγος ο οποίος διώκεται ο συγκεκριμένος υπάλληλος. Και δεν θέλω να πιστέψω ότι ενώ το πόρισμα εκδόθηκε πριν 10 μήνες, βγήκε σήμερα στην επιφάνεια, γιατί σήμερα τώρα σε αυτόν τον καιρό προκηρύχθηκε η θέση του οικονομικού διευθυντή για την οποία ενδιαφέρεται ο συγκεκριμένος υπάλληλος και ίσως είναι και ένας από τους κυριότερους διεκδικητές. Μπορεί να υπάρχει και αυτή η σκοπιμότητα. Ωραία. Περιμένουμε να δούμε λοιπόν πώς θα αντιδράσει και το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έχει συγκληθεί. Θα συνέλθει στις 12, στην οποία εσείς την ίδια ώρα θα κατέλθετε στην δίωρη στάση εργασίας. Είναι μια στάση εργασίας η οποία είναι μια ηθική συμπαράσταση προς τον παρόλον ότι ανήκει σε μια άλλη συντεχνία, παρόλον ότι αρκετές φορές είχαμε διαφωνίες με τη ράλυση, με την πολιτική της συγκεκριμένης συντεχνίας, όμως είναι ένα θέμα το οποίο αφορά όλο το συνδικαλιστικό κίνημα. Γι' αυτό εμείς σήμερα σε ένδειξη συμπαράστασης προς τον υπαλληλό θα κατέβουμε σε μια δίωρη στάση εργασίας, αλλά ταυτόχρονα να στείλουμε και το μήνυμα της δυσαρέσκειάς μας και της καταδίκης μας στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να εκδικάσει το συγκεκριμένο υπάλληλο με αυτές ανύπαρκτες κατηγορίες. Μάλιστα. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνου. Θα περιμένουμε, θα είμαστε σε επαφή για το πώς θα εξελιχθεί και αυτή η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Σας ευχαριστώ όμως. Ίσως να είναι μια ευκαιρία, ίσως μια ευκαιρία να φέρουμε στην επιφάνεια την ουσία του προβλήματος. Γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή και ο Γενικός Ελεκτή να ασχοληθεί με τις συγκεκριμένες καταγγελίες όχι μόνο του Προέδρου της ΣΥΑΚ, ο οποίος διοικείται, αλλά και τις δικές μας καταγγελίες για κάποιες ενέργειες της Αρχής Λιμένων, οι οποίες ζημίωσαν εκατομμύρια την Αρχή Λιμένων. Περιμένετε λοιπόν από τον Γενικό Ελεκτή να ανταποκριθεί με τον ίδιο ζήλο όπως και σε άλλες περιπτώσεις. Ό,τι όπως το λέτε. Ευχαριστώ κύριε Κωνσταντίνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Άστρα 92.8 ραδιόφωνο. Το επόμενο μας θέμα, κυρίες και κύριοι, αφορά την εκδίωση μελών της ΠΕΟ από τα κατεχόμενα που είχαν μεταβεί για να πάρουν μέρος σε εκδήλωση τιμής και μνήμης για τον Φαζί Ολντέρ και άλλους Τουρκοκύπριους προοδευτικούς που είχαν δολοφονηθεί από την TMT το 1958. Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας της ΠΕΟ, κυρία Σωτηρούλα Χαραλάμπους, που ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Κυρία Χαραλάμπους, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας. Λοιπόν, είχατε προσπαθήσει να μεταβεί ή πήγατε, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, σας είχαν αφήσει να περάσετε από το Δόφραγμα και να πάτε στην πλατεία όπου θα γινόταν η εκδήλωση? Ναι, η διέλευση από το Οδόφραγμα έγινε κανονικά και όταν φτάσαμε εκεί στο χώρο που θα ξεκινούσε η πορεία, γιατί η εκδήλωση γινόταν από τις τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις και η ΠΕΟ δήλωσε συμμετοχή σε αυτή την εκδήλωση, εκεί στο χώρο της πλατείας όπου θα ξεκινούσε η πορεία πληροφορηθήκαμε ότι υπήρχε πρόβλημα με τη συμμετοχή μας, που έχει να κάνει με το γεγονός ότι
το καθεστώς έχει αποφασίσει να ενεργοποιήσει μία νομοθεσία που λέει ότι απαγορεύεται σε, πολίτες, σε άτομα τα οποία δεν είναι πολίτες της ούτω καλούμενης τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου να συμμετέχουν σε πορείες και δραστηριότητες. Αυτό το επαναλαμβάνω το πληροφορηθήκαμε όταν πήγαμε εκεί από τους τουρκοκύπριους τους συναδέλφους. Mm-hmm. Σας απείλησαν είτε με σύλληψη αν δεν φεύγατε είτε με κάποια μέτρα? Έγινε αναφορά από τον επικεφαλής εκεί των λεγόμενων δυνάμεων ασφαλείας ότι σε περίπτωση που συμμετείχαμε χωρίς άδεια στην δραστηριότητα αυτή θα συλλαμβάνονταν τα άτομα που ήταν εκεί οι Ελληνοκύπροι. Εκείνο το οποίο εγώ θέλω να σημειώσω και το ήδη αναφέρεται και στην κοινή ανακοίνωση που έχουμε βγάλει μαζί με τις οργανώσεις που ήταν που συνδιοργανώναμε αυτή την εκδήλωση είναι ότι αυτή η ενέργεια σαφέστατα είναι μια αρνητική ενέργεια, μια ενέργεια η οποία θέλει να βάλει εμπόδια στις κοινές δράσεις στον κοινό αγώνα των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων εργαζομένων. Είναι πολύ καλά γνωστό ότι η ΠΕΟ μαζί με τις προοδευτικές τουρκοκυπριακές συνδικαλιστικές οργανώσεις τα τελευταία χρόνια έχουμε εντείνει τις κοινές δράσεις στην προσπάθεια να δώσουμε την δική μας παρέμβαση και την δική μας φωνή ως εργαζόμενοι για την ανάγκη να επανενωθεί ο τόπος μας και η λύση, η επανένωση να είναι μια λύση που να δημιουργά προοπτική για την κοινή πορεία των Ελληνοκυπρίων και των Τουρκοκυπρίων εργαζομένων. Και βέβαια, όπως έχω πει, αυτό το γεγονός είναι αρνητικό, αλλά αυτό το γεγονός εμάς δεν πρόκειται να μας σταματήσει από αυτή την προσπάθεια την οποία καταβάλουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Mm-hmm. Πιστεύετε ότι αυτή η ενέργεια συνηγορεί και μια αλλαγή στη συμπεριφορά γενικότερα του καθεστώτος απέναντι στις συντεχνίες και όχι μόνο? Επειδή μια εφημερίδα αναφέρει σήμερα ότι είχε ζητηθεί και παρέμβαση του κ. Εκκιτζή, αλλά αυτή δεν έγινε ποτέ. Αν το επιβεβαιώνετε αυτό βεβαίως. Αυτό δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω. Εκείνο το οποίο γνωρίζω είναι ότι οι συνάδελφοι οι Τουρκοκύπροι εκεί έκαναν διάφορες προσπάθειες με στόχο να λυθεί το πρόβλημα το οποίο είχε δημιουργηθεί. Εκείνο το οποίο μπορούμε να σημειώσουμε είναι ότι είναι γνωστό ότι είχαμε μια ανησυχία του πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα με την αλλαγή που επήλθε στον ούτω καλούμενο κυβερνητικό σχηματισμό στα κατεχόμενα. Βλέπουμε τις τελευταίες ημέρες από την πλευρά αυτής της νέας κυβέρνησης εισαγωγικά που έχει δημιουργηθεί να παρεμβάλλονται, να παίρνονται διάφορες αποφάσεις και να παρεμβάλλονται κάποια καινούργια ζητήματα. Από εκεί και πέρα επαναλαμβάνω ότι εμείς οι συνδικαλιστικές οργανώσεις περάσαμε από πάρα πολλές φάσεις δυσκολιών στην προσπάθειά μας να βρισκόμαστε να συζητούμε και να δρούμε μαζί για το είναι με στόχο την επανένωση. Δεν είναι η πρώτη φορά που παρεμβάλλονται εμπόδια. Φυσικά τα τελευταία χρόνια τέτοια εμπόδια δεν υπήρχαν. Ήταν πιο εύκολα όσο μπορεί να είναι εύκολα τα πράγματα όταν υπάρχει η κατοχή, όταν υπάρχει ο στρατός, όταν υπάρχει η διαίρεση. Άρα και αυτή τη δυσκολία εμείς θα την πολεμήσουμε. Yes. Είμαι σίγουρη ότι το ίδιο κάνουν και το κάνουν από την πρώτη στιγμή και οι Τουρκοκύπριοι συνάδελφοι. Ευχαριστώ κυρία Χαραλάμπους πάρα πολύ. Καλά, καλημέρα σας. Με Αθήνα θα μιλήσουμε τώρα και με τον ανταποκριτή μας τον Γιάννη Φασουλά, κυρίες και κύριοι. Είχαμε χθες την ζηλώσει του κύριου Τσακαλώτου με αφορμή την ολοκλήρωση του Eurogroup, το τι πέτυχε και τι δεν πέτυχε όσον αφορά το ελληνικό χρέος και το ελληνικό πρόγραμμα. Αλλά έχουμε σήμερα στην Ελλάδα και μια πολύ πολύ σημαντική επίσκεψη του κυρίου Πούτιν στην Αθήνα με υπουργούς και επιχειρηματίες αναμένεται. Γιάννη Φασουλά, καλημέρα.
Καλημέρα. Θα συνοδεύεται από επιχειρηματίες και από περίπου 10 υπουργούς υφυπουργούς εδώ ο πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Και χθες αργά το απόγευμα έγινε γνωστή και η ατζέντα από ελληνικής πλευράς μεταξύ των δύο πλευρών. Λοιπόν, θα επικεντρωθεί λοιπόν η ατζέντα πρώτον στην ενίσχυση των διμερών οικονομικών και εμπορικών σχέσεων, προσέλκυση ρωσικών επενδύσεων, προώθηση ελληνικών εξαγωγών στον τομέα της ενέργειας και στον τουρισμό. Δεύτερον, στην αναβάθμιση του πολιτικού διαλόγου για διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, καθώς και για τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας και ΝΑΤΟ-Ρωσίας. Μην ξεχνάμε ότι σε λίγες ημέρες, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιούλιο θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να κληθεί εκ νέου να ανανεώσει ή όχι τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας λόγω του ουκρανικού ζητήματος. Ναι. Το τρίτο, τη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού, της παιδείας, επιστήμης, τεχνολογίας, γιατί υπάρχει ένα αφιερωματικό έτος. Ελλάδα, το 2016 έχει χαρακτηριστεί αφιερωματικό έτος στις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας. Συγκεκριμένα, το Ρώσο πρόεδρο θα συνοδεύουν οι Υπουργοί Εξωτερικών, Ενέργειας, Μεταφορών, Πολιτισμού, Οικονομικής Ανάπτυξης, Γεωργίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Επιπλέον στην αποστολή θα είναι οι επικεφαλής της Gazprom και της Rosneft και δεκάδες άλλοι επιχειρηματίες. Μετά τις συναντήσεις που θα έχει με τον Πρωθυπουργό για τις διευρυμένες συνομιλίες, αναμένεται να υπογράψουν μια σειρά από συμφωνίες όπως πολιτική διακήρυξη για ελληνορωσικό διάλογο επί διεθνών και περιφερειακών θεμάτων, διακήρυξη εταιρικής σχέσης σχετικά με την οικονομική συνεργασία, συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ Υπουργείων για Επιστήμη, Τεχνολογία, Τουρισμό, Μετεωρολογία και συμφωνίες συνεργασίας μεταξύ φορέων όπως με τα ΕΛΠΕ, το Πανεπιστήμιο Πειραιά με το Πανεπιστήμιο Ουραλίων, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με το Ρωσικό Ινστιτούτο Ενέργειας. Όπως βλέπουμε, πολύ σημαντική. Διευρυμένη. Ναι, είναι διευρυμένη η ατζέντα για να λάβει κανείς υπόψη το γεγονός ότι υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία τα έχει μάλιστα εξειδικεύσει ο πρόεδρος Πούτιν σε ένα άρθρο το οποίο έγραψε χθες στην εφημερίδα Καθημερινή. Είπε δηλαδή ότι, ανέφερε και ότι πέρα από αυτά τα οποία είπε εμείς σαν ατζέντα πώς θα παρουσιάζει η ελληνική πλευρά, παραμένει το ενδιαφέρον τους καταρχήν για την δημιουργία του νότιου διαδρόμου. Του νότιου αγωγού, με συγχωρείτε. Ο νότιος αγωγός ποιος είναι? Είναι ο υπονομαζόμενος Turkey Stream, ο οποίος σταματάει στα ελληνοτουρκικά σύνορα, αλλά θα συνέχιζε μέσα στα ελληνικά σύνορα με την ονομασία ελληνικός αγωγός. Και βέβαια όλα αυτά έχουν σταματήσει εξαιτίας των σχέσεων Ρωσίας Τουρκίας, δεν έχουν προχωρήσει δηλαδή στον βαθμό που θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει. Λοιπόν, τι όμως, να δούμε όμως πρακτικά οι Ρώσοι γιατί πράγματα ενδιαφέρουν. Όταν λένε αναβάθμιση των ελληνικών υποδομών στο πεδίο των μεταφορών, όπως γράφει ο πρόεδρος Πούτιν, ενδιαφέρονται για την αγορά ή την επένδυση στην Τερνοσέ, δηλαδή στα τρένα. Επίσης, απόκτηση περιουσιακών στοιχείων στο λιμένα της Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και σε άλλα λιμάνια της Βορείου Ελλάδος, όπου έχουν εκφράσει ενδιαφέρον να επενδύσουν ή να αγοράσουν μέρος των λιμανιών για την εξυπηρέτηση του ρωσικού εμπορικού στόλου. Και αυτά τα θέματα είχαν τεθεί από τον Πούτιν στον Έλληνα Πρωθυπουργό και κατά την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού πριν από ένα χρόνο στην Ρωσία. Επίσης υπάρχει πάντα η συνεργασία με την Gazprom από ελληνικής πλευράς ό,τι αφορά την προμήθεια φυσικού αερίου από την Ρωσία στην Ελλάδα. Αυτή είναι μια σταθερή συνεργασία από το 2006. Και είναι ένα μεγάλο και σημαντικό κομμάτι το οποίο χαρακτηρίζει τις σχέσεις όσον αφορά την οικονομία και το εμπόριο, είναι οι τουρίστες. Διότι δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι τα τελευταία πενταετία, εφταετία θα έλεγα, αλλά τα τελευταία δύο χρόνια, είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός των Ρώσων τουριστών όπου φτάνουν στην Ελλάδα, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται βέβαια και την ελληνική οικονομία. Σε ό,τι αφορά του προγράμματος, να δούμε τυπικά δηλαδή το πρόγραμμα ποιο είναι, της επίσκεψης Πούτιν, φτάνει στις 5 η ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου, θα έχει συναντήσεις και συνομιλίες με τον Πρωθυπουργό, θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας και διευρυμένες συνομιλίες, υπογραφή συμφωνιών και εκεί γύρω στις 7.30-8 παρά θα έχουμε δηλώσεις προς τα μέσα ενημέρωσης. Στη συνέχεια ο πρόεδρος Πούτιν θα επισκεφτεί το Βυζαντινό Μουσείο, είναι επί της Βασιλής Σοφίας λίγο πιο πάνω από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ αύριο στο πλαίσιο των εορτασμών των 1000 χρόνων ρωσικής παρουσίας στη μοναστική πολιτεία του Άκου, δηλαδή στο Άγιον Όρος, θα επισκεφθεί το Άγιον Όρος
και την, το Ρώσικο μοναστήρι του Αγίου Παντελεήμονος μαζί με τον Πατριάρχη Μόσχας Κύριλο. Και όλα αυτά υποδραγόνται λοιπόν, μέτρα ασφαλείας, αντιλαμβάνομαι. Στο Άγιο Ρώσο θα παραμείνει και κάποιες ώρες από ό,τι είδα, ναι, από το πρόγραμμα, έτσι. Ναι, θα παραμείνει και κάποιες ώρες στο Άγιο Ρώσο ο Βλαδιμίρ Πούτιν. Εννοείται ότι τα μέτρα ασφαλείας είναι δρακόντια, διότι μετά τις 2-3 η ώρα δεν θα μπορέσει να κυκλοφορήσει κανείς στην πρωτεύουσα μέχρι αργά το βράδυ. Τώρα, σε αυτό που ανέφερε στην αρχή, είχε μια συνέντευξη χθες από τους υπουργούς, αρμόδιους υπουργούς, τον κύριο Τσακαλώτο και τον κύριο Χουλιαράκη, οι οποίοι ήταν κατεξοχήν διαπραγματευτές όλο το προηγούμενο διάστημα με τους εκπροσώπους των δανειστών. Μίλησαν για αυτόματο κόφτη, για το χρέος, ναι, υπάρχει, έτσι να σταθούν. Μια διαδικασία όπου προβλέπεται πέρα από τον κόφτη, ο οποίο βάλαμε στο θέμα το αν δεν πιάνουμε τα μέτρα να κόβουμε μισθούς, συντάξεις ή δαπάνες σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι στόχοι. Αντιστοίχως λοιπόν θα υπάρχει και ένα κόφτης όσον αφορά το χρέος. Δηλαδή όταν επιτυγχάνονται επίσης κάποιοι στόχοι ή με βάση τη συμφωνία, θα κόβεται αυτόματα και ένα μέρος του χρέους έτσι όπως συμφωνήθηκε στις Βρυξέλλες. Άρα λοιπόν δεν έχουμε ένα κόφτη, έχουμε δύο κόφτες, ένα καλό και ένα κακό. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα τους στόχους έτσι όπως τους περιέγραψαν χθες οι υπουργοί, ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα καταρχήν δημοσιονομικής προσαρμογής. Δεν θα χρειαστούν, όπως είπαν, πρόσθετα δημοσιονομικά μέτρα έως το τέλος του προγράμματος. Υπάρχουν κάποιες τεχνικές λεπτομέρειες, διότι οι δανειστές υπήρχαν 3-4 σημεία της συμφωνίας όπου για αυτούς δεν ήταν ξεκάθαρα και θα χρειαστεί από αυτό να υπάρξει τεχνική επεξεργασία από την Αθήνα. Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, σε ένα νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει, σε οποιοδήποτε νομοσχέδιο που μπορεί να έρθει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή, εκεί να υπάρχουν κάποιες, να προσθέσουν κάποια πράγματα προκειμένου να κλείσουν και αυτές τις εκκρεμότητες για να καταβληθεί η δόση προς την Αθήνα. Θα εισπραχτεί ένα ποσό περίπου 2% του ΑΕΠ για την κάλυψη των ληξιπρόθεσμων οφειλών της κυβέρνησης που αποτελεί ισχυρό όπλο αντιστάθμισης των δημοσιονομικών μέτρων, ενώ εκπληρώνονται οι τρεις βασικές προϋποθέσεις για την ανάκαμψη. Και αυτές είναι ανακεφαλαιοποίηση τραπεζών, βελτίωση ρευστότητας, αποκατάσταση ρευστότητας και απομάκρυνση κλίματος αβεβαιότητας από την οικονομία. Να πούμε δηλαδή ότι είναι από τις λίγες φορές όπου τα χρήματα οποία θα πάρουμε θα είναι καταρχήν σε δύο δόσεις θα μας τα δώσουν. Η πρώτη δόση είναι περίπου 7,5 δισεκατομμύρια ευρώ και άλλη μία δόση. Υποδόση γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια, αυτή την πάρουμε κατά το φθινόπωρο. Τα άλλα θα είναι το μεγάλο πακέτο θα έρθει γύρω στον Ιούνιο. Περίπου μέσα στα μέσα Ιουνίου, αρχές Ιουλίου, θα πρέπει αυτά τα χρήματα να έχουν καταβληθεί στην Ελλάδα. Πέρα από την κάλυψη των δανειακών αναγκών, ένα μεγάλο μέρος αυτού του ποσού δεν συνέβαινε με τις προηγούμενες δόσεις, γιατί αυτά τα χρήματα με τις προηγούμενες δόσεις θα πήγαινε κατευθείαν στις τσέπες των ξένων. Ναι. Λοιπόν, περίπου 3 δισεκατομμύρια, 3,5 δισεκατομμύρια υπολογίζεται ότι θα πάνε για ληξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς τους ιδιώτες. Χρήματα δηλαδή που χρωστάει το ελληνικό κράτος σε προμηθευτές του ιδιωτικού τομέα και όχι μόνο. Αυτό σημαίνει ότι θα πέσουν λεφτά στην αγορά. Και μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μιλάμε για περίπου ένα 3-3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτή την ώρα αυτό το ποσό στη χυμαζόμενη ελληνική οικονομία δεν μπορεί παρά να είναι ένα φιλί ζωής. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, οπότε πήγαν καλύτερα τα πράγματα. Σε αυτό το γεγονός. Κοίταξε, πήγαν καλύτερα τα πράγματα από το γεγονός ότι δεν θα ζήσουμε πάλι ένα καλοκαίρι όπως το περσινό. Ακριβώς. Ένα καλοκαίρι δραματικό όπως ήταν το περσινό. Το οποίο ήταν θρίλερ, ήταν εκείνος. Ναι, δεν ήξερε κανείς τι του ξημέρωνε. Λοιπόν, εδώ έχουμε να κάνουμε με μια συμφωνία η οποία έχει ολοκληρωθεί, έχει κλείσει. Λοιπόν, με τον ένα με τον άλλο τρόπο θα ολοκληρωθεί και τυπικά σε επόμενες 5-10 μέρες. Λοιπόν, το καλοκαίρι εκτιμούμε ότι θα είναι ήσυχο για την Ελλάδα. Θα είναι ένα καλοκαίρι όπου η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί και πρέπει κάποια στιγμή, όχι μόνο αυτή η κυβέρνηση, οποιαδήποτε κυβέρνηση στην Ελλάδα, να επικεντρωθεί και σε άλλα θέματα. Διότι όλες αυτές οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει από το 2010 έχουν αναλώσει το χρόνο του σε ποσοστό 90% στο θέμα της διαπραγμάτευσης και πώς θα πάει η διαπραγμάτευση και ποια θα είναι τα μέτρα και ποια θα είναι τα μέτρα και αν θα πάρουμε τη δόση. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, όσον αφορά αυτό το τη λεγόμενη καθημερινότητα, δηλαδή η αντιμετώπιση προβλημάτων της καθημερινότητας του πολίτη σε όλους τους τομείς, να έχει πάει πίσω, πολύ πίσω. Λοιπόν, και έρχεται λοιπόν η κυβέρνηση τώρα και θα ασχοληθούν με αυτά τα θέματα. Διότι έχουν μείνει πολύ πίσω. Τι γίνεται στην παιδεία, τι γίνεται στην υγεία, τι γίνεται στις κοινωνίες, τι γίνεται στις δημόσιες υπηρεσίες. Αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα δει κάποια στιγμή και να ασχοληθεί σοβαρά μια κυβέρνηση, διότι τα έχουν αφήσει πολύ πίσω με το να ασχολούνται μέρα και νύχτα όλα αυτά τα χρόνια με το τι θέλουν οι δανειστές και με το τι δεν θέλουν οι δανειστές. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Να είσαι καλά. Σε καλημερίσω και θα μιλήσουμε βεβαίως αναλυτικότερα στη συνέχεια τη ημέρα για την επίσκεψη Πούτιν. Καλημέρα.
Συνέχεια στην πρωινή εκδοσή, αγαπητοί ακροατές, με αφορμή την Διεθνή Μέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσοφοβίας και το τρίτο Φεστιβάλ Περηφάνειας που θα πραγματοποιηθεί αύριο στην Κύπρο, η Επίτροπος Διοίκησης έχει εκδώσει μια σχετική ανακοίνωση, την οποία θα ζητήσουμε τώρα τον πρόεδρο της ΛΟΑΤΗ, τον κύριο Κώστα Γαβριλίδη, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή και μας ακούει. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας. Κύριε Γαβριλίδη, έχει θέσει μια σειρά από σοβαρά θέματα η Επίτροπος, στο γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης, με αφορμή την Διεθνή Μέρα κατά της Ομοφοβίας και της Τρανσοφοβίας. Πρέπει να πούμε έτσι, όλοι καθησυχαστήκαμε λίγο με την έγκριση του νόμου για το Σύμφωνο Συμβίωσης από την Βουλή, αλλά αναδεικνύονται ζητήματα όπως το γεγονός ότι γίνονται άνθρωποι, οι ΛΟΑΤΗ γίνονται θύματα συστηματικών διακρίσεων, εκφοβισμού, βίων επιθέσεων, και μάλιστα ότι αυτά τα περιστατικά δεν αξιολογούνται σωστά και δεν θεωρούνται ομοφοβικά αδικήματα. Μάλιστα, ακριβώς. Αυτό που φοβόμαστε και εμείς είναι ότι επειδή πέρασε ο νόμος της πολιτικής συμβίωσης, είναι ότι άτομα θα πιστέψουν ότι λυθήκαν τα προβλήματα τα οποία υπήρχαν όσον αφορά τη ΛΟΑΤΗ κοινότητα και ότι μπορούμε να το αφήσουμε το θέμα πίσω μας. Σίγουρα ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό και θετικότατο βήμα ο νόμος της πολιτικής συμβίωσης, όπως και ο νόμος ο οποίος πέρασε πέρσι ενάντια της ομοφοβικής και τρανσφοβικής ρητορικής. Το θέμα είναι ότι καλύπτει ορισμένα πάρα πολύ σημαντικά ζητήματα που άπτονται της οικογενειακής ζωής των ομόφυλων ζευγαριών, αλλά η Κύπρος δεν παραβεί από το να έχει μια νοοτροπία η οποία βλέπουμε ότι είναι ενάντια, έτσι υπάρχει μια ομοφοβική, μια γενικότερη ομοφοβική αντίληψη. Αυτό αποδεικνύεται και από τα ευρήματα του Διεθνούς Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρώπης και γενικότερα των ερευνών οι οποίες βγαίνουν στο προσκήνιο, και αυτό δεν ήταν κάτι το οποίο μας εκπλήττει, αλλά το ξέραμε όλοι από πολλά χρόνια τώρα. Έτσι κι αλλιώς δεν είναι κάτι που μπορεί να αλλάξει εύκολα στην κοινωνία, όμως θα πρέπει να γίνει προσπάθεια για να αλλάξει, και εκείνο που διαπιστώνει και η Επιτρόπος είναι ότι μάλλον δεν γίνεται αυτή η προσπάθεια, έτσι. Ακριβώς, ναι. Δυστυχώς υπήρξαν θέματα. Ακόμα και φέτος η Επίτροπος είχε βγάλει μια ανακοίνωση για έναν πολύ σημαντικό κρούσμα ομοφοβικών τον Φεβρουάριο, όπου ένα θύμα είχε χτυπηθεί βάναυσα και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Ενώ είδαμε ότι η αντιμετώπιση της αστυνομίας πάνω στο συγκεκριμένο το γεγονός δεν ήταν ιδέουσα. Δηλαδή δεν εξετάστηκε σοβαρά το θέμα, ενώ υπήρχαν αρκετές μαστηρίες και υπήρχε και υλικών. Πέραν από αυτόν, είχαμε ένα παραδείγμα μόλις πριν από 10 μέρες στο αστυνομικό σταθμό Γερμασόγειας στη Λεμεσόν, όπου θύμα έναν τρανς άτομο μπήκε για να κάνει παράπονο στο σταθμό και τον βγάλαν έξω από το σταθμό ακριβώς διότι ήταν τρανς. Εξαρτάται δηλαδή από τα αντίληψη του κάθε αστυνομικού. Δεν θέλω να βάλω όλους τους αστυνομικούς στο ίδιο καζάνι. Υπάρχουν μάλιστα ενέργειες οι οποίες γίνονται και προσπάθειες οι οποίες γίνονται. Αλλά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα δούμε συλλογικά, και αυτός ήταν και ο στόχος της ανακοίνωσης της Επιτρόπους Διοίκησης. Πώς νομίζετε ότι μπορεί να αλλάξει αυτή η κουλτούρα, σε εισαγωγικά, γιατί δεν είναι κουλτούρα να είσαι ομοφοβικός και ρατσιστής στο τέλος της ημέρας και να κρίνεις την διαφορετικότητα με τα δικά σου μέτρα, χωρίς να αποδέχεσαι τον κάθε άνθρωπο όπως θέλει αυτός να είναι στο τέλος της ημέρας. Πώς μπορεί να αλλάξει αυτή η συμπεριφορά? Κοιτάξτε, το πιο βασικό το οποίο θεωρούμε και εμείς ότι πρέπει να γίνεται είναι θέματα εκπαίδευσης. Και ότι η εκπαίδευση ξεκινά, ναι, στα σχολεία από μικρές ηλικίες, δηλαδή να ξέρουμε ότι τα πρόθεση, ας το πούμε, ενάντια του bullying, ότι γίνεται από μικρές ηλικίες, είτε αυτό έχει να κάνει με τα ΛΟΑΤΗ άτομα είτε όχι.
Και από εκεί και ύστερα όμως πρέπει αυτή να συνεχίζεται σε διάφορες βαθμίδες. Καλή ώρα, όταν μιλούμε για την αστυνομία τώρα, ότι πρέπει να γίνουν ενέργειες εντός της αστυνομίας, ώστε να γίνεται κάποια ενημέρωση. Όσο δεν υπάρχει ενημέρωση πάνω σε αυτά τα θέματα, είναι αυτά τα οποία υπάρχει ένας γενικός φόβος ή λανθασμένες αντιλήψεις. Δηλαδή στην πραγματικότητα, να πάρουμε και το θέμα της πολιτικής συμβίωσης, υπήρχε τόση αντίληψη για το τι θα μπορούσε να γίνει την επόμενη μέρα μετά που θα υπήρχε μια πολιτική συμβίωση στην Κύπρο. Και βλέπουμε ότι πέρασε ο χρόνος, φτάσαμε πλέον, υπάρχει αυτό εδώ και 5 μήνες τώρα, υπάρχει πολιτική συμβίωση στην Κύπρο. Και τι καταφέραμε, να είμαστε σε μια πιο δίκαιη χώρα γενικότερα για όλους, που υπάρχει αναγνώριση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ατόμων, ασχετά σεξουαλικού προσανατολισμού ή ταυτότητας φύλου. Τα θέματα της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικά και φυσικά πέραν από αυτό, για ό,τι άψεται ας πούμε και της αστυνομίας ή οτιδήποτε, πρέπει να γίνεται και σοβαρός έλεγχος ότι καταγραφή, ας το πούμε, των κρουσμάτων, διάφορα θέματα. Έχει προτείνει το Γραφείο της Επιτρόπου Διοίκησης να αναγνωριστεί νομικά η ταυτότητα φύλου με την υιοθέτηση μιας διαδικασίας η οποία θα είναι διαφανής, γρήγορη και να βασίζεται στον αυτοπροσδιορισμό του ατόμου, δηλαδή να μην υπάρχουν ιατρικές προϋποθέσεις και παρεμβάσεις. Ο καθένας μπορεί δηλαδή να δηλώσει ό,τι θέλει να είναι και αυτό να γίνεται σεβαστό από τον νόμο. Πώς το βλέπετε εσείς, θα βοηθούσε κάτι τέτοιο? Ακριβώς, αυτή είναι και η θέση δική μας. Μάλιστα το φετινό, η φωτεινή Pride, η φετινή πορεία υπερηφάνειας έχει στόχο την ανάδειξη των προβλημάτων των τρανς ατόμων και το θέμα της νομικής αναγνώρισης του φύλου είναι κάτι το οποίο μας ανησυχεί και εμάς, είναι θέμα το οποίο θεωρούμε ότι πρέπει να λυθεί. Μιλούμε ότι υπάρχουν άτομα, τρανς άτομα, στα οποία αναγκάζονται να παρουσιάζουν στοιχεία δικά τους, τα οποία δεν είναι αυτά τα οποία οι ίδιοι αναγνωρίζουν τον εαυτό τους ότι είναι. Και πρέπει οποιοδήποτε άτομο να έχει την πιθανότητα του αυτοπροσδιορισμού, το να μπορεί δηλαδή το ίδιο να λέει, να αναγνωρίζει και να λέει τι είναι, χωρίς να του λένε οι υπόλοιποι γύρω του και το κράτος ανάμεσά τους τι πιστεύουν αυτοί ότι το φίλο του είναι ή τι πιστεύουν αυτοί ότι το όνομα του θα έπρεπε να ήταν για να μπορούν αυτοί να τον αναγνωρίζουν. Ο αυτοπροσδιορισμός είναι το πιο σημαντικό, πιστεύουμε, όσον αφορά τα ΛΟΑΤΗ δικαιώματα και ναι, πρέπει να δοθεί να προχωρήσουμε ένα βήμα πέραν όσον αφορά τα τρανς δικαιώματα στην Κύπρο. Να πούμε και δύο λόγια για το τρίτο φεστιβάλ περηφάνειας, το οποίο πραγματοποιείται κάθε χρόνο και με μεγαλύτερη επιτυχία, πρέπει να πούμε. Υπάρχει ευρεία συμμετοχή ανθρώπων στο φεστιβάλ. Ναι, ελπίζουμε ότι και φέτος θα έχουμε αρκετά μεγάλη συμμετοχή. Το ξεκινούμε αύριο στο χώρο του Δημοτικού Πάρκου πίσω από τη Βουλή. Η μέρα ξεκινάει ώρα 3. Η πορεία όμως ξεκινάει η ώρα 5:30 το απόγευμα. Η ώρα 3 έχουμε διάφορες δραστηριότητες για παιδιά και έφηβους, εν κάτι το οποίο είδαμε και τα περασμένα χρόνια ήταν αρκετές οικογένειες με τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια της ημέρας και έτσι θέλαμε να το εντάξουμε ακόμα περισσότερο μέσα στην ημέρα, διότι η ημέρα είναι για όλους. Η πορεία ξεκινά, όπως είπα, η ώρα 5:30. Μετά, με την επιστροφή της πορείας πίσω ή στο πάρκο πάλι, θα έχουμε ένα πάρτι το οποίο θα πάει μέχρι ώρα 11 το βράδυ με αρκετούς DJ και κάποια drag shows τα οποία θα έρθουν από την Ελλάδα και συνεχίζουμε αργότερα η ώρα 11 στο Open Air After Party δίπλα στο Garden Cafe, το οποίο πάλι είναι στο χώρο του Δημοτικού Κήπου. Ωραία. Ευχηθούμε καλή επιτυχία εμείς και βεβαίως έτσι όλοι να μάθουμε να αποδεχόμαστε την διαφορετικότητα. Και επειδή κάποιοι εδώ ρωτούν, εγώ δεν θέλω να σας ρωτήσω για τα σύμφωνα που έχουν υπογραφεί και τα λοιπά. Εγώ θεωρώ ότι είναι προσωπική υπόθεση του καθενός πλέον και δεν πρέπει να αποτελεί θέμα ενημέρωσης από τα αμέσα ενημέρωσης, είτε τα ραδιόφωνα είτε τις εφημερίδες και λοιπά. Αυτό πιστεύω έτσι, κύριε Γαβριλή, δεν ξέρω αν είναι σωστό ή αν θα πρέπει να το λέμε για να το
για να το συνηθίσουμε. Ποια είναι η δική σας άποψη? Να σας πω, εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Είχα παρευρεθεί σε ορισμένες πολιτικές συμβιώσεις που είχαν υπογραφτεί και χάρηκα μερικές από αυτές. Ήταν υποθέσεις τις οποίες χειριζόμασταν για χρόνια με την Επιτροπή Διοικήσεως, πραγματικά για χρόνια. Και ήταν πάρα πολύ ανθρώπινες, πάρα πολύ μεγάλη χαρά ότι αυτές καταφέρναν τώρα να λύνονται έτσι προβλήματα του κόσμου που φαίνονταν ως επιπόλαια, ότι θα μπορούσαν να λύνονται με απλές διαδικασίες, και χαίρομαι ότι υπάρχει τουλάχιστον αυτή τώρα η πιθανότητα. Εντάξει, σε γενικούς αριθμούς είχαμε γύρω στις 25 πολιτικές συμβιώσεις από την αρχή του χρόνου, μπορούμε να το πούμε αυτό. Ελπίζουμε ότι θα είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσει και ότι δεν θα φοβάται ο κόσμος, διότι βλέπουμε και πολλούς τώρα οι οποίοι όντως δεν θέλουν να το δημοσιοποιήσουν. Είναι πολύ πιο ιδιωτικές οι υποθέσεις, ναι, οι υπογραφές. Εντάξει, προχωρούμε. Σιγά-σιγά, βήμα-βήμα, νομίζω σιγά. Έτσι θα γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία με την προσπάθεια όλων μας. Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη. Σας περιμένουμε αύριο όλους η ώρα 5:30 στην πορεία Υπερηφάνειας Κύπρου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει στήριξη, να μην νομίσουμε ότι λύθηκαν τα προβλήματα, και είδαμε και τη σύσταση της νέας της Βουλής, και είναι πάρα πολύ σημαντικό να εκφράσουμε την ανάγκη ότι να εκφραστεί δημόσια αυτή η ανάγκη, ότι πρέπει να είμαστε δίκαιοι απέναντι όλα τα δικαιώματα και ενάντια του ρατσισμού και ενάντια των διακρίσεων, και γι' αυτό είναι σημαντικό να είμαστε εκεί για να μεταφερθεί αυτό το μήνυμα. Και έχουμε, όπως φαίνεται, ένα δύσκολο αγώνα με την νέα αντιβολή μπροστά μας. Ελπίζω ότι οι αρχικοί φόβοι τουλάχιστον ότι δεν θα υλοποιηθούν. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναμούμε βεβαίως. Εδώ είμαστε όλοι. Καλημέρα σας. Γεια σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Γεια σας. 92 και 8. 100% ραδιόφωνο. Για να κλείσουμε και αυτή την ενότητα πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικά, να πούμε ότι υπάρχει μια ανησυχία από τους διαβητικούς. Είναι για το πρώτο θέμα που συζητήσαμε στην εκπομπή. Λοιπόν, πολλοί ρωτούν τι γίνεται με αυτούς που λόγω των αναλύσεων οι γιατροί τους έχουν αυξήσει τα ενέσιμα χάπια λόγω του λάθους που είχε γίνει, έχουν επιβάρυνση επιπλέον τα νεφρά και υπάρχουν και τα υποκατάστατα φάρμακα που επίσης επιβαρύνουν, λένε ακροατές. Τι γίνεται? Επειδή δεν υπάρχει απάντηση γενική, είναι θέμα ο κάθε ασθενής, ο κάθε διαβητικός, όπως και σε άλλες περιπτώσεις άλλων ασθενών, να αποταθεί στον γιατρό του, να κάνει τις αναλύσεις που πρέπει για να διαπιστωθεί αν υπήρξε λάθος, κυρίες και κύριοι. Χτες που σας είπα και προηγουμένως που το είχαμε συζητήσει και με τον πρόεδρο της εταιρείας των γιατρών διαβητολογών, είχε τονιστεί ότι θα πρέπει οι διαβητολογοί να έχουν επαφή συνεχώς με τους γιατρούς τους. Είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, μια πολύ σοβαρή ασθένεια ο διαβήτης, αλλά δεν πρέπει να υπάρχει και πανικός για το ζήτημα. Είναι καλά λοιπόν να συμβουλευτείτε τους γιατρούς σας, ο καθένας ξεχωριστά, για το τι θα πρέπει να κάνετε. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Και είναι ώρα να ανοίξουμε αθλητικό παράθυρο. Η Κατερίνα Κυριάκου είναι εδώ για να μας ενημερώσει. Καλημέρα, Κατερίνα. Καλημέρα, Αργύρο. Καλημέρα, τώρα ακούγαμε. Ναι. Καλημέρα. Είναι Παρασκευή σήμερα, 27 Μαΐου. Θα γίνει αύριο ο μεγάλος τελικός του Champions League και με την ανάμεσα στη Real και την Ατλέτικο Μαδρίτης, και με την ολοκλήρωση του αγώνα αυτού θα μπούμε στην τελική ευθεία για το Euro 2016 που φέτος θα γίνει στα γήπεδα της Γαλλίας. Στην Κύπρο συνεχίζονται οι προσπάθειες των ομάδων εδώ και μέρες και θα πάει και αρκετό καιρό, για τις περισσότερες τουλάχιστον, ο προγραμματισμός των ομάδων, οι ανανεώσεις, η ενίσχυση. Στην ανόρθωση είναι γνωστό εδώ και μέρες ότι παραμένει το διοικητικό αδιέξοδο. Στην
συνεχώς ακούγονται ονόματα για αρκετές ομάδες. Δεν συνηθίζουμε να μπαίνουμε στην ονοματολογία. Ανακοινώνουμε αυτά που ανακοινώνουν ουσιαστικά οι ομάδες, όπως είναι η περίπτωση του Πάρτο που ανανέωσε στο ΑΠΟΕΛ. Σε ό,τι αφορά την περίπτωση Σκέμπρη, αυτό που μάθαμε είναι ότι θα γίνει νέα πρόταση από πλευράς Ομόνιας. Για να δούμε τι θα γίνει, αν και εφόσον θα μείνει τελικά στην Ομόνια ο ποδοσφαιριστής. Είναι το θέμα του προπονητή και στην ΑΕΚ το ίδιο, το θέμα προπονητή. Σε ό,τι αφορά το τένις, ο Μάρκος Παγδατής, αν και προηγήθηκε με 2-0 σετ, επί του Τσονγκά, στο τέλος έχασε με 3-2 και αποκλείστηκε πολύ νωρίς από το Ρολάν Καρός. Να δούμε τι γράφουν σήμερα οι εφημερίδες, οι αθλητικές εφημερίδες, σήμερα 27 Μαΐου 2016. Να ξεκινήσω με την εφημερίδα Χαραυγή. Περιμένοντας τον Ταπίζα, είναι ο τίτλος. Ο τεχνικός διευθυντής συνεχίζει τις επαφές και η διοίκηση της Ομόνιας είναι στο ακουστικό για τις εισηγήσεις του σχετικά με τον προγραμματισμό. Ενημερώθηκε και ο Ρωμαρίκ ότι είναι εκτός ομάδας. Η Νέα Σαλαμίνα, να πούμε ότι βρήκε βοηθό. Λουίς Λοΐζου θα είναι το δεξιχέρι του Νέα Γκόεστ και περιμένουν απαντήσει από συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές οι ερυθρόλευκοι της άμοχός του. Ενισχυμένη η ΑΕΛ, πέραν από τις μεταγραφές, ενισχύθηκε και με δικά της ταλέντα. Ξέρει πολύ καλά τη δουλειά του ο Πάμπος Χριστοδούλου. 5 ποδοσφαιριστές υπέγραψαν χθες επαγγελματικά συμβόλαια με την ομάδα της Λεμεσού. Η εθνική μας ομάδα επέστρεψε στην βάση της. Συνεχίζεται η ενίσχυση στην Καραμιώτισσα. Επιτυχίων συνέχεια για την ενόργανη γυμναστική. Ο Ηλίας Γεωργίου προκρίθηκε στους τελικούς του σύνθετου ατομικού και των κρίκων στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων που διεξάγεται στην Βέρνη. Πρόταση για την απόκτηση του Βίλιαν έχει στα σκαριά η Manchester United. Να πούμε και ότι ανακοινώθηκε η συνεργασία με Μουρίνιο. Νέα εποχή στην United. Πρώτο στόχος για το τέρμα δηλαδή της Δημήτρης Ταϊρής για την Έζε Κακίου. Στο ΑΠΟΕΛ μένει έως το 2018 ο Πάρτο. Παρελθόν ο Κίσος, έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του ο Κριστιάνο Ρονάλτο με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Να δούμε τι γράφει στο πιστόφυλλο εφημερίδα Χαραυγή. Επέκτησε προβάδισμα Ολυμπιακός, νίκησε τον Παναθηναϊκό 77-72 και πήρε προβάδισμα 2-1 στις νίκες. Χρειάζεται άλλη μία για να κατακτήσει και το πρωτάθλημα. Βγήκε κερδισμένος ο ΠΑΟΚ, νίκησε 2-0 τον Πανιόνιο. Η ΑΕΚ νίκησε 3-1 τον Παναθηναϊκό. Υπέγραψε ο Μουρίνιο στη Manchester United. Αμφίβολος για το Euro, ο Στάριτς είναι ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η εθνική Αγγλίας, αφού ο επιθετικός ο Στάριτς αντιμετωπίζει πρόβλημα στο πόδι και δεν θα αγωνιστεί στο φιλικό απέναντι στην Αυστραλία, ούτε στις προπονήσεις βεβαίως συμμετέχει. Στην αποστολή της Ρωσίας για το Ρίο η Σαράποβα. Είναι κανονικά στην αποστολή τένις της Ρωσίας για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Μάρκος Παγδατής αυτοκτόνησε, προηγήθηκε 2-0, όμως έχασε 3-2. Μονή οι προημιτελικοί αγώνες στο κύπελο Αγγλίας. Από την επόμενη χρονιά είναι μια αλλαγή που αποφάσισαν στην Ομοσπονδία της Αγγλίας. Πάμε στην εφημερίδα Goal News, εφημερίδα Φιλελεύθερος. Η αράχνη στο νηστό της είναι ο τίτλος για τον Ούργο Μπάρτ. Επικυρώθηκε η συμφωνία του ΑΠΟΕΛ με τον τερματοφύλακα για 2 χρόνια, με δικαίωμα ανανέωσης για ακόμη ένα. Μία από τις πλέον ουσιαστικές κινήσεις αποτελεί ανανέωση της συνεργασίας με τον φύλακα Άγγελο στα γκολπός των Γαλαζοκεντρίνων, γράφει η εφημερίδα. Απαντήσεις στις 27 Ιουνίου στη Γενική Συνέλευση της Ανόρθωσης θα ξεκαθαρίσει το τοπίο και ο δρόμος προς τον οποίο θα πορευτεί διοικητικά η ανόρθωση. Και αναμένεται να ξεκαθαρίσει και τις προθέσεις του μια και καλή ο πρόεδρος της ομάδας Χρήστος Πουλαίδης. Είναι πολλά τα προβλήματα και η τσακωμή μεταξύ των μελών παραγόντων της μεγάλης κυρίας και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση τότε θα έχει σοβαρότερα προβλήματα η ομάδα της Αμοχώς. Το αδειάζει η κλεψίδρα. Ξένο σώμα αποτελεί για το τριφύλλο Ρωμαρίκ. Επιθυμία των Πρασίνων είναι πως το θέμα προπονητή να κλείσει το αν είναι δυνατόν μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ο Ελευθερόπουλος γράφει εφημερίδα, εξακολουθεί να βρίσκεται ψηλά στη λίστα του Νταπίζα για τον πάγκο της τεχνικής ηγεσίας της Ομόνιας, αν και εμφανίζονται εμπόδια, γράφει εφημερίδα. Έμεινε αποδυνάμεις ο Παγδατής, το θέλουμε πολύ, είπε ο Νίκος Κύρζης.
τα σενάρια της αλλαγής στην ΑΕΚ, απαντήσει 27 Ιουνίου στην ανόρθωση. Αυτά έχει στο εξώφυλλο Goal News και πάμε στο γήπεδο του Πολίτη. Στο ένθετο από τον Ράμπο στο Μακρύδι, η πολυτιμότερη της Εθνικής, τελείωσε με τον Άσο Αποέλ και πάει τώρα για άλλα. Στο πιστόφυλλο της εφημερίδας Πολίτης, αφεντικό ο ΠΑΟΚ, η ομάδα της Θεσσαλονίκης είναι μόνη πρώτη μετά την ήττα του Παναθηναϊκού. Αποχαιρέτησε με σκληρό τρόπο ο Μάρκος Παγδατής το Ρολάν Γκαρός. Ρεσιτάλ Σπανούλη και νίκη για Ολυμπιακό με 2-1. Μπαίνει στην εποχή Μουρίνιο η Manchester United. Το Πορτογάλο θα αμείβεται με 13 περίπου εκατομμύρια. Στην αποστολή για το Ρίο η Σαράποβα και στην εφημερίδα Sport Day Κύπρου. Ρωμέν Σαλή για τον Άσο, 32χρονος Γάλλος τερματοφύλακας, είναι εκλεκτός του Πάμπου Χριστοδούλου. Ο μήνας που θα κρίνει πολλά στην ανόρθωση, προγραμματισμό οικονομικό και επόμενη μέρα. Μετάθεση λόγω coach, η επίσημη πρώτη στην ΑΕΚ 6 του μηνός. Κίσας για δεύτερο στον Απόλλωνα πάει ο τερματοφύλακας που ήταν μέχρι πρόσφατα στο Αποέλ. Στην ομάδα της καρδιάς του ο Πάρτο, βήμα προς παραμονή ο Σκέμπρη. Αυτά έχει στο εξώφυλλο εφημερίδα Sport Day Αργύρο, κυρίες και κύριοι. Και όπως είπα, αμέσως μετά τον αυριανό τελικό του Champions League ανάμεσα στις δύο ομάδες της Μαδρίτης, θα μπούμε στην τελική ευθεία για το Euro 2016. Θυμίζω ότι οι αγώνες της τελικής φάσης αρχίζουν στις 10 Ιουνίου και θα ολοκληρωθούν 10 Ιουλίου. Ο μεγάλος τελικός αύριο είναι στις 9:45. Αυτά. Αυτά κυρίες και κύριοι, να ευχηθούμε σε όλους να περάσετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Μείνετε συντονισμένοι με τον Άστρα, να είστε όλοι καλά. Αθλητικό παράθυρο. Το αθλητικό παράθυρο χορηγεί η εταιρεία Γιαννάκης Ανδρέου Limited. Αμάνα μου έφαγα κλάπαν. Εδώ καυτήνη προσφορά και πέσα έξω στα σύρα. Ουφου, θέλω γιατρόν. Η συνταγή μια έννοι. Γιαννάκης Ανδρέου. Γιατρός. Θέλω πιο φτηνό στα σίδερα. Πάνελ, πασαμάνα, νευκές, λαμαρίνε, τσίγκους και ό,τι άλλο θέλεις τα μεταλλικά. Γιαννάκης Ανδρέου. Τηλέφωνο για όλη την Κύπρο. 25819-999. Είπα σου το. Ένω γιατρός της φτήνιας και του σιδέρου. Πρωινή έκδοση. Το πρωινό ραδιομαγκαζίνο του Άστρα με ειδήσεις, συνεντεύξεις και σχόλια για θέματα της επικαιρότητας.